Κύριε Γιώνη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Κύριε Γιώνη, επικοινωνούμε σε μια περίοδο και σε ημέρες κατά τις οποίες το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Πολλά προβλήματα αναδεικνύονται, μια μεγάλη φυσική καταστροφή πλήττει τη χώρα. Να ξεκινήσουμε από ένα θέμα της επικαιρότητας. Πώς βλέπει το Κομμουνιστικό Κόμμα το μικρό αυτό ανασχηματισμό της κυβέρνησης? Είναι αλλαγές που κάνει η κυβέρνηση, αλλά δεν αλλάζει την ουσία της πολιτικής και της στρατηγικής, την οποία εξυπηρετεί όλο το διάστημα που είναι κυβέρνηση, συνεχίζοντας το έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων και θα σηματοδοτήσει και επιτάχυνση των αντιλαϊκών μέτρων και επιλογών που έχει αυτή η κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια. Κύριε Γιώνη, χτες ο Πρωθυπουργός σε μια μακρά συνέντευξή του θέλησε να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνητικές αρχές και οι άλλες αρμόδιες υπηρεσίες επιχείρησαν να αντιμετωπίσουν αυτή την τεράστια κρίση με τις πυρκαγιές και προφανώς να εκθέσει και κάποια πολιτική για τον τρόπο με τον οποίο θα αποκατασταθούν οι ζημιές, η ζωή των ανθρώπων. Ποια είναι η γνώμη σας για όλα αυτά? Κοιτάξτε, η καταστροφή που γίνει είναι τεράστια. Και στο περιβάλλον. Περίπου 1 εκατομμύριο στρέμματα. Είναι τεράστια. Και στο περιβάλλον και σε λαϊκές περιουσίες και σε σπίτια και στις δουλειές των ανθρώπων που ζούσαν στις περιοχές αυτές. Άρα οι ευθύνες της κυβέρνησης για αυτή την τεράστια καταστροφή είναι μεγάλες. Και αυτή τη κυβέρνηση και των προηγούμενων. Και δεν είναι γενικά ορισμένα λάθη ή δεν είναι επιχειρησιακού μόνο χαρακτήρα. Ναι. Ή δεν φταίει πάντα η κλιματική αλλαγή, το καύσωνας, κεγόμαστε, η βροχή, πνιγόμαστε. Υπάρχουν ευθύνες. Γιατί οι κυβερνήσεις διαχρονικά αντιμετωπίζουν ως κόστος την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της λαϊκής περιουσίας και γι' αυτό δεν είχαν και δεν έχουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας, αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής κτλ. Και αυτό σηματοδοτείται από το γεγονός ότι τα δάση, τα οποία είναι το 65% του εδάφους της χώρας, δίνουν μόνο το 0,04% του προϋπολογισμού. Από τα 17,7 εκατομμύρια που ζητούσαν τα δασαρχεία όλης της χώρας για έργα αντιπυρικής θωράκισης, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πίστωσε μόλις 1,7 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 10% των αναγκών τους. Ακόμα μικρότερο ποσό, 16-19, έδινε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν πολλά χρήματα για άλλες δαπάνες, για εξοπλιστικά προγράμματα κτλ. Αλλά για την προστασία του λαού από τη φωτιά, από τις πλημμύρες κτλ. Δεν υπάρχουν. Από αυτή την άποψη υπάρχουν τεράστιες ευθύνες και στην κυβέρνηση σημερινή και στις προηγούμενες. Και ταυτόχρονα τα μέτρα που έχουν εξεγερθεί δεν καλύπτουν το βασικό, δηλαδή το αποζημίωση στο 100% για όλους όσους υπέστησαν ζημιές σε σπίτια, σε επιχειρήσεις, σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, σε ζωοτόπια κτλ. Βοσκοτόπια και τέτοια. Ναι, κάτι το οποίο. Ναι, παρακαλώ. Το λέω γιατί ανακοίνωσαν ορισμένα μέτρα, τα οποία βεβαίως οδηγούν κατά 20% τους οδηγούν στις τράπεζες, σε δανειοδοτήσεις δηλαδή, στην ομοιρία των τραπεζών, αφήνει στον αέρα την επιβίωση των κτηνοτρόφων, των αγροτών. Εκεί έχουν καεί εργαλεία, έχουν καεί ζώα. Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Έχουν καεί ελιές. Οι ελιές για να κάνουν κακό πρέπει να περάσουν κάποια χρόνια. Από αυτή την άποψη, τα μέτρα δεν καλύπτουν αυτό που πρέπει να καλύψουν, δηλαδή και αυτό εμείς διεκδικούμε, στο 100% αποζημίωση για όλους. Κύριε Γιώνη, στην ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος με αφορμή την συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη, γίνεται λόγος για την ανάγκη να ματαιωθούν οι business πάνω στα καμένα. Τι εννοεί το ΚΚΕ? Εννοούμε ότι όλη αυτή η πολιτική υπό τον τίτλο της πράσινης ανάπτυξης δεν έχει να κάνει με τα λαϊκά συμφέροντα, τις λαϊκές ανάγκες, την προστασία του λαού από τέτοια φαινόμενα, αλλά αυτό που θέλει να επιταχυνθεί είναι να επιδοτηθούν τα μεγάλα μονοπωλιακοί όμιλοι και μεγάλες επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν στην πράσινη ανάπτυξη, η οποία βέβαια δεν θα είναι σε όφελος του λαού, αλλά θα πληρώνει ακόμα ακριβότερα
την ενέργεια και βεβαίως δεν θα οδηγήσει στην προστασία ούτε των καμένων, ούτε των δασών, ούτε του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτός είναι ένας ενιαίος σχεδιασμός που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον οποίο αυτόν σχεδιασμό προσκυνούν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα. Ωστόσο, το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, δεν ξέρω αν πρέπει να το ονομάσουμε κλιματική κρίση όπως έκανε ο κ. Μητσοτάκης χθες, αλλά πάντως το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής είναι ένα υπαρκτό ζήτημα. Ασφαλώς και έχει περιεχόμενο πολιτικό, κοινωνικό, δεν είναι μια αόριστη φυσική εξέλιξη. Απαιτεί όμως αντιμετώπιση, δηλαδή με κάποιο τρόπο πρέπει ο σύγχρονος κόσμος να βοηθήσει το περιβάλλον να αναταχθεί. Πώς θα γίνει αυτό? Βεβαίως, αλλά η λεγόμενη κλιματική αλλαγή χρησιμοποιείται ως ένα νέο πρόσχημα για τη δικαιολόγηση της κάθε καταστροφής. Δηλαδή η αντιμετώπιση της τώρα επιδιώκεται να γίνει μέσω της πράσινης μετάβασης και του ευρωπαϊκού Green New Deal, της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, που στην ουσία αποτελεί τη νέα στρατηγική για μια διέξοδο κερδοφόρα για το κεφάλαιο, με τεράστιες επενδύσεις. Δεν έχει να κάνει με μέτρα, ας το πω έτσι, προστασίας των δασών, πρόληψης για τα δάση, για τις φυσικές καταστροφές, για τις πλημμύρες κτλ. Με έργα υποδομής. Τα χρήματα δεν κατευθύνονται σε αυτά. Όπως ξέρετε, κατευθύνονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις ανεμογεννήτριες και σε άλλες τέτοιες επενδύσεις. Από αυτή την άποψη, για τους λαούς και για το δικό μας λαό, τίποτε θετικό δεν πρόκειται να προκύψει, όπως δεν προκύψει τα προηγούμενα χρόνια δηλαδή. Ναι, ορισμένοι προειδοποιούν μάλιστα ότι και η μετάβαση, ας πούμε, από την χρήση του άνθρακα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορεί τελικά να επιφέρει πραγματικά αύξηση του κόστους απόκτησης ενέργειας, ιδιαίτερα για τα πιο χαμηλά κοινωνικά στρώματα, οικονομικά στρώματα. Και όχι. Μα αυτό υπάρχει. Η αύξηση της τιμής της ενέργειας, του ρεύματος. Μα γι' αυτό υπάρχει. Υπάρχει και ενεργειακή φτώχεια. Και στην Ελλάδα υπάρχει ενεργειακή φτώχεια. Και νοικοκυριά που δυσκολεύονται να πληρώσουν το ρεύμα τους, και λογαριασμοί που λήγουν, και σπίτια που δεν έχουν ρεύμα. Και αυτό θα γίνει ακόμα χειρότερο. Αυτή είναι η προοπτική. Κύριε Κιονή, η κρίση αυτή, η εκτεταμένη κρίση και οι πολύ μεγάλες αυτές καταστροφές που έλαβαν χώρα, και η καταγραφή τους στην πραγματικότητα βρίσκεται σε εξέλιξη. Το αστεροσκοπείο αναθεωρεί και αυτό, ακόμη και τον αριθμό των στρεμμάτων που έχουν καεί. Αναδεικνύει και πολλά άλλα δομικά ζητήματα της λειτουργίας του κράτους, της οικονομίας. Αναφερθήκατε και εσείς προηγουμένως. Ο κρατικός μηχανισμός, δηλαδή, ένας άλλου τύπου κρατικός μηχανισμός θα ήταν ίσως ικανότερος να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ή επιτυχία μια τόσο μεγάλη κρίση. Τι λέει το ΟΚΟΕ? Κοιτάξτε, δείτε, το επιτελικό κράτος που λένε είναι αργό, φτωχό, γυμνό όταν είναι για μέτρα προστασίας και πρόληψης υγείας της περιουσίας της ζωής του λαού. Είναι σύγχρονο, γρήγορο, άνοπλο, όταν πρόκειται να εξυπηρετεί μεγάλα συμφέροντα επενδύσεις με δεκάδες αντιλαϊκούς νόμους και με πακτολούς χρημάτων που δίνονται και που στην ουσία φορτώνονται στις πλάτες του λαού, ας το πω έτσι. Όλα αυτά φωτίζουν το εξής, ότι οι εργαζόμενοι και ο λαός δεν μπορεί να εναποθέσει τις ελπίδες του σε αυτές τις κυβερνήσεις που στη στρατηγική του στόχευση έχουν την εξυπηρέτηση των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων του κεφαλαίου στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης, και όπως αυτή λέγεται, που θα είναι μαύρη για τη ζωή του λαού. Η εμπορευματοποίηση των δασών, της γης, της πολιτικής προστασίας δεν μπορεί να είναι ασπίδα απέναντι στα αποτελέσματα όλων αυτών. Όπως επίσης απέναντι στα τραγικά, ας το πω έτσι, αποτελέσματα των εμπορευματοποιημένων και ιδιωτικοποιημένων συστημάτων υγείας, τα οποία φάνηκαν τα αποτελέσματά τους την περίοδο της πανδημίας. Όλα η αυτά, οποία είναι και σε εξέλιξη κιόλας. Η οποία είναι σε εξέλιξη βεβαίως, και που συνεχίζει τα μέτρα να μην μπαίνουν για την προστασία του λαού. Και αν δει κανείς τα καράβια από σπλάνο στα λιμάνια, θα δει πως είναι ο κόσμος μέσα, ας το πω έτσι. Όλα αυτά φωτίζουν πιο ξεκάθαρα, αν θέλετε, το σύνθημα που είπαμε και για τις πυρκαγιές, ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό.
που έλαμψε αυτές τις μέρες με τη λαϊκή αλληλεγγύη, με τη μάχη που έδωσε ο λαός στα μέτωπα της φωτιάς μαζί με τους πυροσβέστες, τους εθελοντές για την πυρόσβεση, την πυροπροστασία, προσπερνώντας αν θέλετε την προκλητική απουσία του κρατικού μηχανισμού. Ο λαός δηλαδή δεν μπορεί να περιμένει τίποτα από καμία κυβέρνηση και καμία εκδοχή της εξουσίας, του κεφαλαίου, από ένα κράτος και μια στρατηγική που έχει ως συμφέροντα ως κριτήριο τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να συγκρουστεί με αυτό το κράτος, με αυτή την εξουσία και ταυτόχρονα στις σημερινές συνθήκες αυτό που προκύπτει ως μεγάλη ανάγκη είναι στις περιοχές που έχουν πληγεί από τις πυραγιές να οργανωθεί ο κόσμος, να φτιάξει επιτροπές αγώνα, να διεκδικήσει, να αποζημιωθεί στο 100%, να διεκδικήσει μέτρα για την επόμενη μέρα.